Ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει άμεσα στην περιοχή μας είναι αυτό που το τελευταίο διάστημα κινήθηκε και είχαμε το Φλεβάρι μια συγκέντρωση με πρωτοβουλία της κυρίας Τσάκης και μάλιστα ξεκινάει μια πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα πρωτοβουλίας για τον προαστιακό περιφερειακό τρένο προς την περιοχή τη δική μας. Ξεκινάει από πολύ καλή παρουσία ο Σωκράτης, ο Βόλτσης ή Βόλτσος, το επώνυμο του, μαζί με την ομάδα που είναι, πολύ καλή προσπάθεια κάνουν και εμείς βεβαίως, αν θέλετε, βρέθηκα στην εκδήλωση εκείνο το βράδυ, στο Δημοτικό των Γιάννητσών, στα γραφεία του Δημοτικού, στη Δημαρχία. Το πλάνο δεν είναι να περάσει από την Κρυαυρή, το πλάνο είναι από τα Γιάννητσά να πάει κατευθείαν στη Σκύδρα. Όμως εκεί έκανα μία παρέμβαση λέγοντας και τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, τον κύριο Πυργίδη, αλλά και τον κύριο Παπανδρεάδη, ο οποίος ήταν ο μηχανικός του ΟΣΕ, λέγοντας ότι γιατί αφήνετε την Κρυαβρύση απ' έξω. Δεν κατάλαβα. Λέτε μετά τη Χαλκιδόνα να πάει στα Κουφάλια και αφήνετε την Κρυαβρύση απ' έξω. Δηλαδή, τι παραπάνω είναι τα Κουφάλια. Και στο κάτω-κάτω, η Κρυαβρύση είναι ένας πρώην καποδιστριακός δήμος και εν δυνάμει καλλικρατικός δήμος. Και με μια τεράστια δυναμική σε παραγωγές, με ένας πληθυσμός που ξεπερνάει τις 6.000. Γιατί? Βέβαια έχουν προβληματιστεί, θα έλεγα, και θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό το πράγμα. Τι μπορούμε και σε αυτό το θέμα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ θα έλεγα από την πλευρά τη δική μου, προσπαθώ με όποιες μικρές δυνάμεις υπάρχουν και ό,τι δυνατότητες υπάρχουν, προσπαθώ να βοηθήσω και σε αυτό το θέμα, αν μπορώ και όσο μπορώ να βοηθήσω και σε αυτό το θέμα. Βεβαίως, πάντα με τη συμπαράσταση της κυρίας Τσάκη. Από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα ή πολύ λίγα πράγματα. Μπορώ να κάνω. Θεωρώ ότι και σε αυτό το θέμα έχουμε τη στήριξή της και την ευχαριστούμε βεβαίως πολύ. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν καταφέρουμε να γίνει αυτό, να αλλάξουμε τον σχεδιασμό όταν θα γίνει αυτή η ιστορία με τον προαστιακό περιφερειακό όπως το ονόμασε ο καθηγητής, θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο δώρο, το ξαναλέω, ένα τεράστιο δώρο θα έχει γίνει στον τόπο μας. Κάτι που τα τελευταία 100 χρόνια δεν έχει γίνει τόσο σοβαρό έργο.